Καλησπέρα. Δυνατά ακούστηκα, Βαθιά. Μια ψηλή. Βαθιά. Καλά. Πώς ακούγομαι τώρα? Μπορείς να αρχίσω να βάζω καμιά βασιλική ταντά από κάτω? Όχι. Θα πάω μια εβδομάδα μόνος μου, φίλε. Χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο. Άδεια. Φυσικά. Πρέπει να πάρει άδεια τον Ιούνιο για να πήξει όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Όχι, θα πάει και προετοιμασία ο Νίκος. Τη μισή τουλάχιστον. Την άλλη μισή, α, πάμε εμείς, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. All About Harrison Air στο Λίπερο 107,4. Συνεχίζουμε κανονικά, δυναμικά. Και βεβαίως έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και να σχολιάσουμε. Και σήμερα ειδικά θα σας ανοίξω και τις γραμμές από τις 6, προκειμένου να μιλήσουμε. Και γενικότερα θα το κάνουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί προβλέπω να έχουμε και αρκετές ανακοινώσεις. Έχουμε αρκετό υλικό για να σχολιάζουμε. Μόλις σκοράρει με τον Σαλάχ η Αίγυπτος, 1-0 η Αίγυπτος στην Σαουδική Αραβία, που αν θες μην το αλλάζεις όμως εκεί που το άλλαξες τώρα, γιατί μου άλλαξες το μάτς ενώ τα βλέπα και τα δύο. Αυτό που μου άλλαξες στον αποκωδικοποιητή, δεν θέλω. Μόλις έβαλε τον κόλο Σαλάχ μου το άλλαξες. Από την τηλεόραση το άλλαξε. Δέχομαι ένα πόλεμο από τον Ιχολίτη, το καταλαβαίνετε. Ο Βασίλης Καβαδίας προσπαθεί να μην δω τον γκολ του Σαλάχ ξανά. Αλλά να το, τον γκολ του Σαλάχ. 1-0 λοιπόν η Αίγυπτος, ενώ 1-0 προηγείται και η Ουρουγουάη της Ρωσίας σε δύο παιχνίδια που, εντάξει, έχουν μια σημασία, έχει για την πρώτη θέση το μάτς το πάνω, και το άλλο είναι νομίζω περισσότερο στοιχηματική η σημασία του αγώνα. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. 2-0 η Ουρουγουάη μόλις τώρα στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-0 η Ουρουγουάη την Ρωσία. Και δεν ξέρω αν είναι και αυτό γκολ, αυτό το δεύτερο γκολ της Ουρουγουάης, αν κόντραρε δηλαδή κάπου η μπάλα. Η ουσία είναι ότι η μπάλα πήγε στα δίχτυα. 2-0 προηγείται η Ουρουγουάη των Ρώσων. Αν σε θέλει μπάλα, κάνει το σούτ ο παίκτης, δεν είδα και ποιος είναι, της Ουρουγουάης. Η μπάλα χτυπάει στο αριστερό πόδι του παίκτη της Ρωσίας, αλλάζει πορεία, περνάει από 4 παίκτες και πάει δίπλα ακριβώς από το δοκάρι και καρφώνεται στα δίχτυα. Αν σε θέλει μπάλα, τότε πετυχαίνεις γκολ με οποιονδήποτε τρόπο. 2-0 λοιπόν η Ουρουγουάη, 1-0 η Αίγυπτος στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και να συζητήσουμε και να σας ενημερώσουμε σε σχέση με τον Άρη. Θα σχολιάσουμε φυσικά το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Πλατέλας δεν συνεχίζει στον Άρη, όπως άλλωστε σας είχαμε προειδεάσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο Ντικινή είναι πολύ κοντά στο να αποτελέσει τον αντικαταστάτη στην ουσία του Πλατέλα στην επιθετική γραμμή. Βέβαια είναι δύο τελείως διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Θα αναλύσουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα. Και φυσικά θα σχολιάσουμε και το γεγονός ότι περιμένουμε ανακοινώσεις και ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουμε. Όπως παράλληλα θα σχολιάσουμε το τι γίνεται στη Super League. Θα σχολιάσουμε το τι γίνεται στα τηλεοπτικά. Θα σχολιάσουμε γενικότερα το γεγονός ότι έχει κολλήσει το τραγούδι και το ακούω στο αυτί μου. Αυτό μην το σχολιάσουμε καλύτερα. Ας το αφήσουμε ασχολίαστο. Θα σχολιάσουμε το γεγονός ότι η ΠΑΕ Άρης, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα και φημολογούμενα, πέρασε και το δεύτερο στάδιο της επιτήρησης από την ΕΠΟ, από την Επιτροπή Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αυτά τα πράγματα είναι ενδεικτικά για το τι θα συμβεί και στην αδειοδότηση, αλλά και το ποια είναι ενδεικτικά, ξαναλέω, η οικονομική κατάσταση της ομάδας αυτήν τη στιγμή. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Η εκπομπή
Και το All About Άρη σας αποκάλυψε την Παρασκευή την μεταγραφή του Σέρο, μένει να υπογραφεί. Υπάρχει βεβαίως και ο Μενέντες, ο οποίος είναι πρώτο πυλόν του Άρη, ο Ντικινή, αλλά όλα αυτά για να αρχίζει και ο κόσμος λίγο να ηρεμεί, θα πρέπει η ΠΑΕ Άρης να περάσει από το είναι κοντά ή από το προφορική συμφωνία, να περάσει στις ανακοινώσεις, στις υπογραφές των συμβολέων και στις ανακοινώσεις των ποδοσφαιριστών αυτών που την άλλη εβδομάδα, στις 2 Ιουλίου, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη έτσι, συγκέντρωση. Τώρα το που ακριβώς θα γίνει θα το δούμε στην πράξη. Προφανώς σε κάποια από τα γήπεδα που έχει αθλητικών κέντρων που έχει η Θεσσαλονίκη, του ΜΑΤΑ θα είναι, τώρα θα είναι κάπου αλλού, θα το δούμε στην πράξη. Για το ξεκίνημα της προετοιμασίας και βεβαίως στη συνέχεια 3-5 πηγάδια, Ολλανδία και όλα αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Να πω εδώ στον φίλο των 779 ότι φίλε μου, ο καθένας κρίνεται καθημερινά για τα όσα λέει. Θα μιλήσουμε για το θέμα του Πλατέλα που ήταν καθαρά απόφαση του Ερέρα. Τώρα αν θέλουν κάποιοι να καλλιεργήσουν την εσωστρέφεια στον Άρη, να ποντάρουν στο οποιοδήποτε γεγονός το οποίο να το πω επικοινωνιακά ότι πληγώνει, δεν μπορώ να το πω εξ ολοκλήρου γιατί πάρα πολύ απλά ήταν μια επιλογή του προπονητή και να βάλουν σε μια διαδικασία τον κόσμο να μαλώνει για το αν το φέρνει ο Καρυπίδης, αν το φέρνει ο Πλατέλα, ο Ερέρα, αν τον διώχνει ο ένας, αν τον διώχνει ο άλλος, αν είναι οικονομικό το θέμα ή οτιδήποτε άλλο, καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από εκεί και έπειτα εμείς θα σας πούμε πώς έχει το πραγματικό ρεπορτάζ, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπετε. Αυτοί οι άνθρωποι που μου λες την Παρασκευή σου γράψανε και σου είπανε ότι ο Ντικινή έκλεισε στη Χαποέλ Μπερσεβά. Η Τελαβίβ ή σε κάποια Χαποέλ τέλος πάντων. Την ίδια στιγμή αυτή η εκπομπή την Παρασκευή αλλά και το Λαμπαοτάρης έγραψε παιδιά ερεμήστε. Σε καμία Χαποέλ δεν έκλεισε ο Ντικινή. Ούτε στον Άρη έκλεισε. Σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι που την Παρασκευή σου είπαν τέλος ο Ντικινή έκλεισε στη Χαποέλ. Σου λένε έκλεισε στον Άρη. Αυτό το γεγονός και η όποια αξιοπιστία χτίζεται με τα χρόνια. Άρα δεν θέλω να επηρεάζεις από τίποτα. Όλοι μας κρινόμαστε καθημερινά. Αν είμαστε αξιόπιστοι ή όχι. Αν σου μεταφέρουμε σωστά μια πληροφόρηση ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις και εμείς θα κάνουμε λάθος. Απλά για ένα πράγμα είμαι σίγουρος. Ότι δεν θα βγω να σου πω ότι χάλασε μια μεταγραφή για να ξεφωνήσω τον Άρη. Ή να προλάβω να σου πω ότι έκλεισε η μεταγραφή χωρίς να έχει κλείσει, γιατί ο Ντικινή δεν έχει κλείσει ακόμα. Πιθανό να κλείσει μέσα στη μέρα. Αλλά για να προλάβω να το γράψω πρώτος, να σου γράψω έκλεισε ο Ντικινή και το βράδυ να σου πω χάλασε ο Ντικινή. Και για Ντικινή μετά το break. Για πάμε. Φοβερή ευκαιρία για την Σαουδική Αραβία. Καθώς ο goalkeeper, ο Αιγύπτιος, πιάνει πέναλτι, απομακρύνει για την ακρίβεια το πέναλτι, η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια βγήκε corner. Πολύ μεγάλη φάση για την Σαουδική Αραβία λοιπόν να ισοφαρίσει. Μένει το 1-0 για την Αιγύπτο σε δύο ωραία παιχνιδάκια τα οποία παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Θυμίζω Ουρουγουάη-Ρωσία 2-0 στο 41 και στο ίδιο λεπτό Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος 0-1. Έτοιμο το έχω το Σαρδάμ, να ξέρεις. Σουηδική Αραβία, έτοιμος είμαι. Είμαι έτοιμος να το πω δηλαδή. Το σκέφτομαι συνέχεια να πω Σουηδική Αραβία. Σουηδική. Η Αραγουάη είναι Σάκης. Σουηδική Αραβία, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτω γιατί έχουμε τη Βουλή και βλέπουμε. Υπάρχει κάποιος λόγος ή επειδή είναι ωραία η Αναστασία Γκαρά, βλέπω εδώ η βουλευτής του νομού Εύρου, η νεαρή βουλευτής. Ποιος πείραξε και βάλαμε την κυρία Γκαρά. Πολύ καλή, αλλά χωρίς ψήφο Βουλή, θα μου πεις και όταν μιλάνε, μπορεί να είναι πιο εκνευριστική, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τα θέματά μας και θα τα πάρουμε ένα-ένα. Και μετά τις 6, όπως σας είπα, θα ανοίξουμε γραμμούλες. Ο Βαγγέλης Πλατέλας ήρθε πέρσι στην ομάδα του Άρη. Θυμάστε όλοι ότι ήρθε στο τέλος των μεταγραφών των ελεύθερων ποδοσφαιριστών εκεί Σεπτέμβριο μεριά ως μια επιλογή ξεκάθαρα του Καρυπίδη.
το είχε πάρει πάνω του ο πρόεδρος, δεν ήταν στα πλάνα του Μυροφορίδη και του Σπανού, αλλά βεβαίως τόσο ο Παύλος Μυροφορίδης όσο και ο Δημήτρης Σπανός δεν θα λέγαν όχι στην προσθήκη ενός ποιοτικότατου ποδοσφαιριστή. Και είναι αλήθεια ότι βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να πετύχει τον στόχο της ανόδου. Ο Πλατέλας, ο οποίος στην ουσία ήταν ο ποδοσφαιριστής που την περσινή αγωνιστική περίοδο επομίστηκε το βάρος της επικοινωνιακής ανάγκης αλλά και της ουσιαστικής ανάγκης να δώσουμε άπαντες στα αριανάκια και στο φύλαθρο του Άρη έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο θα μπορούν να μιλούν, να συζητούν, να αγαπούν και να υποστηρίζουν. Εν ολίγης, ο Πλατέλας μαζί με τον Σόουζα και τον Δελιζήση για μένα ήταν οι τρεις καλύτεροι ποδοσφαιριστές από άποψη απόδοσης του Άρη την σεζόν που μας πέρασε. Τόσο όμως ο Δελιζήσης όσο και ο Σόουζα είναι στόπερ. Ο Πλατέλας είναι επιθετικός. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήταν και ο πιο αγαπητός στον κόσμο του Άρη και κυρίως αγαπητός στα παιδάκια. Όπως ήταν στο γιο μου, όπως ήταν και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Και γι' αυτό η αντίδραση αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερη, γιατί φεύγει ο πιο αγαπητός παίκτης από την περσινή ομάδα. Αυτός όμως ο παίκτης φεύγει καθαρά γιατί αυτό αποφάσισε ο προπονητής. Γιατί ο προπονητής θεωρεί ότι στη Σούπερ Λίγκα τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή δεν ταιριάζουν με αυτό το οποίο θέλει να παίξει ο ίδιος. Και το λέμε αυτό τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία οικονομική εκκρεμότητα. Το λέμε αυτό ενώ ο μάνατζερ του βγήκε δημόσια εδώ στο Λίμπερο την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι δεν έχουν κανένα θέμα με τον Καρυπίδη και παράλληλα είναι και κανονικά με τα χρήματά τους. Άρα καταραίει το ψέμα ότι είναι απλήρωτος, ότι δεν έχει χρήματα ή δεν μπορούν να τον ανανεώσουν ή οτιδήποτε άλλο. Και άλλωστε, ο παίκτης που αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη και συζητά, θα πάρει σχεδόν τα διπλά λεφτά από όσα είχε συμφωνήσει να πάρει ο Πλατέλας. Άρα, για όσους σας λένε ότι ήταν θέμα οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο, απαντήστε τους ότι αν δεν μπορείς να δώσεις τα 110 χιλιάρικα με τα οποία είχε συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστής και ο Άρης, πώς θα δώσεις τα 200 στον αντικαταστάτη του. Το δεύτερο πράγμα το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να... Δεύτερο πέναλτι για τη Σαουδική Αραβία. Το δεύτερο πράγμα το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να συγκρίνουμε την απόφαση Ερέρα για τον Πλατέλα με τις πιθανές ή απίθανες ανανεώσεις παικτών όπως ο Ντούνης, όπως ο Παυλίδης ή τον Μιλούνοβιτς. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Η εισήγηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον Ερέρα για τον Μιλούνοβιτς είναι επίσης να αποχωρήσει από την ομάδα. Θα πρέπει όμως όλοι εσείς που κατά καιρούς συμφωνίζετε και συγκρίνετε καταστάσεις να ξέρετε ότι ο Μιλούνοβιτς έχει συμβόλαιο. Και όταν κάποιος έχει συμβόλαιο και μαζί με το συμβόλαιο έχει να παίρνει και καμιά εξιντάρα και το συμβόλαιο είναι 120, άρα έχει να παίρνει κοντά στα 200, δεν είναι τόσο εύκολο να λυθεί. Όπως παράλληλα και για τον Ντούνι, ο Ερέρα αυτό που είπε είναι ότι είτε μείνει είτε φύγει, το ίδιο και το αυτό για μένα. Αν εσύ μπορείς να του δώσεις ένα συμβόλαιο 40-50 χιλιάρικα και να τον έχω εγώ τρίτη αλλαγή,
η δεύτερη αλλαγή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με τον Πλατέλα όμως δεν μπορείς να πεις να έχει ένα συμβόλαιο 110 χιλιάρικα και να είναι δεύτερη, τρίτη αλλαγή όπως ήθελε ο Ερέρα. Δηλαδή δεν θα είχε πρόβλημα να μείνει. Άρα συγκρίνουμε τον Ντούνι με τον Πλατέλα και είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Συγκρίνουμε τον Πλατέλα με τον Μιλούνοβιτς και είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αν πάντως ήταν πληρωμένοι στο έπακρο και ο Ντούνις με τον Μιλούνοβιτς και δεν είχε συμβόλαιο ο Μιλούνοβιτς, θα είχαν ακριβώς την ίδια τύχη με τον Πλατέλα. Εδώ βέβαια είναι και λίγο παράλογο. Αυτός ο οποίος είναι πληρωμένος να πρέπει να φύγει και αυτοί οι οποίοι είναι σε ένα βαθμό απλήρωτοι, έτσι έχουν κάποια οφειλόμενα από την περσινή σεζόν, να συζητάνε για να μείνουν. Το σωστό είναι, εφόσον υπάρχει απόφαση του προπονητή, να εκτελεστεί στο έπακρο η απόφαση του προπονητή. Απλά, με τον αστερίσκο, ότι στην περίπτωση του Μιλούνοβιτς, εφόσον υπάρχει συμβόλαιο, δεν είναι δυνατόν απλά να πούμε εσύ αγόρι μου, για χαραντάν. Γιατί ακόμα και πλήρως πληρωμένος να είναι, 100% έχω συμβόλαιο κύριε. Άλλο ένα χρόνο έχω συμβόλαιο. Και όλα τα λεφτά μου τα δώσει μπροστά, κάθεται και παίζει. Ο Μίλου. Άρα να μην συγκρίνουμε καταστάσεις που είναι τελείως ανώμιες μόνο και μόνο για να μπαίνουμε σε μια λογική εσωστρέφειας και να μαλώνουμε μεταξύ μας. Αν θέλετε τώρα την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι ο Πλατέλας θα έπρεπε να μείνει. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε 2-3 περιπτώσεις παικτών, ακόμα και για επικοινωνιακούς λόγους σε μια ομάδα, να συνεχίζουν. Παρ' όλα αυτά ο προπονητής αποφασίζει. Και αν είναι ο προπονητής να έχει ένα παίκτη που θα μου στοιχίζει 110.000 ευρώ και να μην τον βάζει, τότε η σωστή επιλογή είναι να αποχωρήσει ο ποδοσφαιριστής. Γιατί ο προπονητής κάνει κουμάντο. Όχι εγώ, σίγουρα όχι ο γιος μου, σίγουρα όχι όλοι όσοι έχουν δεθεί με τον Βαγγέλη Πλατέλα, τον έχουν αγαπήσει και θα ήθελαν να παραμείνει στην ομάδα. 1-1 η Σαουδική Αραβία με το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσαν και αυτή τη φορά σκόραραν για το 1-1 στο ημίχρονο με την Αίγυπτο. Και βέβαια να πούμε ότι το άλλο έληξε το ημίχρονο, 2-0 προηγείται η Ουρουγουάη. Σας είπα λοιπόν πριν ότι ο Ντιγκινί είναι αυτός ο οποίος δεν προορίζεται ακριβώς για τη θέση του Πλατέλα. Για τη θέση του Πλατέλα θα έρθει άλλος παίκτης. Θα έρθει άλλος παίκτης που τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλει ο Ερέρα είναι να είναι πιο γρήγορος, πιο δημιουργικός και να μαρκάρει πολύ περισσότερο. Αυτό είναι που θέλει ο Ερέρα. Τώρα, αν θα φέρει τον Τσαλτίδοφ και θα πατάει την μπάλα και θα πέφτει, ή αν θα φέρει τον Τσαλτίδοβιτς και θα περνάει τον έναν μετά τον άλλον και θα βάζει γκολ από το κέντρο, είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Θα πρέπει να περιμένουμε. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι ο Άρης, στην περίπτωση που πάνε όλα καλά και κλείσει ο Ντιγκινί, τότε σίγουρα θα έχει κάνει μία από τις καλύτερες μεταγραφές για τις ομάδες που βρίσκονται από την πρώτη μέχρι την τρίτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Γιατί σας θυμίζω ότι ο Ντιγκινί ήταν, όπως ήταν ο Πλατέλας στον Άρη στη Β' Εθνική όμως, ο Ντιγκινί μαζί με τον Ουάρντα και κανένα δύο παίκτες ακόμα, ήταν οι 3-4 καλύτεροι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρώτος σκόρερ του Ατρομήτου. Αν δεν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Και παρόλα αυτά, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Ατρόμητος που τερμάτισε τέταρτος και έχει το σπανό. Θα συνιστά λοιπόν σημαντική επιτυχία για τον Άρη αν αυτός ο ποδοσφαιριστής
φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Το αν θα παίξει και αυτό ή όχι θα το δούμε στο γήπεδο. Ξέρουμε όμως ποιος είναι ο Ντιγκινί και σίγουρα κατά κάποιο τρόπο για τις ομάδες από το 3 και κάτω, γιατί ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν άλλα οικονομικά δεδομένα, ειδικά οι δύο πρώτοι. Για τις ομάδες λοιπόν από το 3 και κάτω θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή. Να ολοκληρωθεί φυσικά πρώτα. Φυσικά τότε θα πάνε περίπατο ότι ήταν οικονομική διαφορά ή οτιδήποτε άλλο. Να ξέρετε ένα πράγμα. Και ελπίζω ο Καρυπίδης να το τηρήσει ως το τέλος. Έχει εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή απόλυτη στον Ερέρα. Και ενώ για κάποιες περιπτώσεις διαφωνούσε, όπως του Πλατέλα, κάνει αυτό το οποίο λέει ο προπονητής. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κάνει. Και θα σας αναλύσω στη συνέχεια και το θέμα του Νασλίδη. Για να δείτε ότι δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Του κάνει ο Νασλίδης, δεν του κάνει ο Πλατέλας, δεν είναι όλα έτσι. Και ο Καντιμήρης είναι να ανανεώσει και ο Αναγνωστόπουλος είναι να ανανεώσει. Αν ανανεώσει ένας από τους δύο, θα σημαίνει δεν του κάνει ο άλλος. Το θέμα είναι και τι ρόλο δίνεις. Και τι ρόλο θέλει να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Γιατί σίγουρα, αν βάλεις τον Πλατέλα να παίρνει κεφαλιές, δεν μπορεί. Αν το βάλεις όμως να κάνει με αντίθετη κίνηση και να απειλεί, μπορεί. Αν βάλεις τον Μπαστακό να κάνει με αντίθετη κίνηση και να επιλέξει την περιοχή, δεν μπορεί. Αν βάλεις να παίρνει κεφαλιές, προφανώς και μπορεί. Άρα αν κάποιος θέλει να παίζει με κεφαλιά, σας το λέω πολύ απλά, δεν είναι τόσο απλοϊκό το θέμα, αλλά σας το λέω τόσο απλά για να καταλάβετε, προφανώς και θα επιλέξει τους αντίστοιχους ποδοσφαιριστές. Στο θέμα λοιπόν του Ντιγκινί, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Πριν να έχω και ανοιχτό το κινητό για να ενημερώνομαι. Να δούμε τι θα γίνει. Και να δούμε αν και σήμερα κιόλας κλείσει αυτή η περίπτωση. Ένας εδώ μου επισημαίνει ότι ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου είναι 45 ετών. Αλήθεια είναι. 45, εντάξει, τερματοφύλακας είναι μόλις τώρα. Δεν χρειάζεται να τρέχει πολύ. Θα δούμε. Τι θα γίνει και με τον τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Λοιπόν, νομίζω ότι ήμουνα όσο πιο αναλυτικός γίνεται σε σχέση με τον Πλατέλα, την αποχώρηση και τον Ντιγκινί και το τι περιμένουμε να γίνει από εδώ και στο εξής για αυτή την περίπτωση. Αλλά και τις υπόλοιπες Σέρο, Μενέντες και τα λοιπά που περιμένουμε εντός της ημέρας να πω, γιατί και την Παρασκευή εντός της ημέρας περιμέναμε, να ανακοινωθούν από την πλευρά του Άρη. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης κατά την τελευταία του συνεδρίαση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις αναφορικά με τη διαδικασία επιτήρησης για τις ακόλουθες ΠΑΕ της Football League. Η ΠΑΕ, Απόλλων Καλαμαριάς, Παναχαϊκή, Καραϊσκάκης, Άρης, Δόξα Δράμας, Κισαμικό, Σόφι και Τρίκαλα πληρούν τις απαιτήσεις δεύτερης φάσης της διαδικασίας επιτήρησης. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν δεν σημαίνει ότι ο Άρης έχει μαύρη τρύπα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κατά δεύτερον, δεν σημαίνει ότι υπάρχει, ότι χρωστάει το ένα ή το άλλο, γιατί σύμφωνα με τα χαρτιά, μέχρι 31 Τρίτου είτε έχει πληρώσει είτε έχει διακανονίσει όλες τις υποχρεώσεις του. Τι σημαίνει και αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν με το καλό εξεταστεί, έδωσε λίγες μέρες, ο φάκελος
αδειοδότησης, για τον οποίο έχουν σταλεί βέβαια τα οικονομικά κριτήρια εδώ και καιρό, και παράλληλα έχουν σταλεί και τα υπόλοιπα πριν από λίγες μέρες και ενδεχομένως να σταλούν και άλλα για το φάκελο. Αυτό είναι κάτι που ενημερώνει η ΕΠΟ. Προφανώς εγώ όταν λέω άλλα, θα ξανασταλούν αυτά που εστάλησαν για τα δύο στάδια της επιτήρησης. Ο Άρης λοιπόν από οικονομικής απόψεως είναι ok. Κάτι που σημαίνει ότι θα πάρει την άδειά του, αν δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα σε ακαδημίες ή κάπου αλλού, θα πάρει την άδειά του για να παίξει κανονικά στην Super League. Στο μόνο πράγμα στο οποίο υπάρχει μια αμφισβήτηση, αμφιβολία ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό μπορεί να καμφθεί μέχρι τη μέρα που θα εξεταστεί, είναι η βιωσιμότητα, η οποία βιωσιμότητα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Άρης έχει αυτά τις 700.000 ευρώ που θα κάνει την αύξηση του κεφαλαίου μέχρι να την κάνει, η οποία καλύπτεται με ένα απλό πράγμα. Με ένα συμβόλαιο τηλεοπτικό 700.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι τα 700.000 είναι πάρα πολύ εύκολο να τα πάρει ως τηλεοπτικό συμβόλαιο, αλλά επειδή ακριβώς γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι, είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο θα μπορούσε να έχει ζήτημα. Αλλά το ζήτημα αυτό, με βάση τον κανονισμό, δεν του στερεί κάτι, του επιβάλλει απλά ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ. Έγινε όπως τον Πανιόνιο δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι να εξεταστεί ο φάκελος θα έχει βρεθεί μια λύση για το τηλεοπτικό και επομένως δεν θα τίθεται ζήτημα ούτε γι' αυτό για τον Άρη. Αλλά για να μην τρελαίνεστε πολλές φορές, γιατί μπορεί κάποιοι να σας πούνε πρόβλημα, και το πρόβλημα να είναι 20.000 ευρώ με την αδειοδότηση, γιατί αυτός είναι ο κανονισμός. Σας τα λέμε από τώρα, να τα γνωρίζετε, να μπορείτε και να τους απαντήσετε, αλλά να δούμε και τι άλλο θα σκαρφιστούν να σας πούν, ώστε να σας βάλουν σε μια διαδικασία προβληματισμού και εσωστρέφειας. Ο Άρης έχει πάρει μια θέση σε σχέση με τα τηλεοπτικά και υπάρχουν πολλοί φίλοι που μου στέλνουν μηνύματα που βλέπουν λίγο εγωιστικά το όλο θέμα και λένε, καλά, γιατί πήγαμε με τους άλλους άστεγους. Πήγαμε με τους άλλους άστεγους γιατί είμαστε άστεγοι. Αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με ρεαλισμό, τότε ενδεχομένως να πιστεύουμε ότι υπάρχει αξιοκρατία στην Ελλάδα και θα πάρουμε διπλάσια, τριπλάσια και τετραπλάσια χρήματα από τον Πανιόνιο ή τον Λεβαδιακό, όπως δικαιούμαστε να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ότι είμαστε ο Άρης και θα έπρεπε να πάρουμε πολλά περισσότερα το ξέρουμε. Όταν όμως αυτοί που τα δίνουν τα πολλά περισσότερα δεν στα δίνουν και σου κάνουν πρόταση 1,3, ο μόνος τρόπος για να τους πιέσει είναι αυτός που γίνεται τώρα. Για το τηλεοπτικό λοιπόν, εξέλιξη θα έχουμε μετά τη συνάντηση του νέου Προέδρου της Super League, του Μπαταγιάννη, και όποιον Προέδρων ομάδων της Super League, με τον κύριο Βασιλιάδη, τον Υπουργό, την Τετάρτη. Για την απάντηση γιατί δεν ψήφισε ο Άρης σήμερα. Γιατί δεν μπορούσε να ψηφίσει. Διότι δεν έχει επικυρωθεί η βαθμολογία στη Football League, άρα δεν έχουν ανέβει τυπικά ο Άρης και ο Όφη, ώστε να εγγραφούν ως μέλη στη Super League, και για να εγγραφούν ως μέλη στη Super League θα πρέπει να τελειώσει και το θέμα με την αδειοδότησή τους. Αν δεν έχουν περάσει από την ΕΠΟ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα λοιπόν δεν ψήφισε ο Άρης, όπως δεν ψήφισε και ο Όφη. Και δεν είχαν και εκπροσώπηση, γιατί δεν είχαν δικαίωμα να έχουν εκπροσώπηση ακόμα. Βέβαια, αυτό που είναι φοβερό και τρομερό στην Ελλάδα είναι ότι έγιναν εκλογές στη Super League για την ανάδειξη νέου Προέδρου και 2 από τα 16 μέλη δεν ήταν εκεί. Δεν είχαν δικαίωμα εκπροσώπησης, ενώ στην ουσία έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούνται σε όλα, και δεν ψήφισαν γιατί πάρα πολύ απλά δεν είχαν δικαίωμα εκπροσώπησης. Αυτό το κωμικό μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνει. Και αυτό όμως έγινε ακριβώς για να τρέξει το όλο θέμα και να γίνει η συνάντηση με τον Υπουργό, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Και να πάμε σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα φέτος, με play-off και play-out,
και του χρόνου να πάμε σε μια διαδικασία με λιγότερες ομάδες. Το πόσες και τι θα το δούμε μετά τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Μπαταγιάννης με τον κύριο Βασιλιάδη. Όμως, εδώ μπαίνει άλλη μια παράμετρος. Αλήθεια. Τόσα και τόσα ακούμε για την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για ποιο λόγο ακριβώς ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ δεν είχαν κάποιον εκπρόσωπο σήμερα για να αναλάβει αυτός το ρόλο του Προέδρου στη Σούπερ Λίγκα και βγήκε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ψήφισαν Λευκό και ο ΔΕΟ ΠΑΟΚ παρών. Τι πάει να πει παρών, ρε παιδιά, όταν ξέρω παρών ψήφισε. Τι πάει να πει παρών, για να καταλάβω δηλαδή επικοινωνιακά εσείς που πολεμάτε τον Ολυμπιακό, τι πάει να πει παρών στην περίπτωση τη συγκεκριμένη. Θα το πούμε με τον κόσμο μετά το break. Εδώ είμαστε όλα από Άρης Ωνέρ στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε κανονικά. Ανοίγουμε γραμμές στο 2310287 και 38, να συζητήσουμε και όλα αυτά που είπα λίγο πριν. Για τον Κολάσο που ζητάει πληροφορίες ένας φίλος, είναι στο στόχαστρο του Άρη, είναι παίκτης που ενδιαφέρει, είναι παίκτης για τον οποίο υπάρχει μια βάση που μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία, αλλά πάντα, μα πάντα, σε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από την Αργεντινή που ανήκουν τα δικαιώματά τους στην Αργεντινή, σε ομάδες της Αργεντινής κτλ. Εγώ πάντα έχω μια επιφυλακτικότητα μέχρι να μπει η υπογραφή. Ακόμα και όταν μπει η υπογραφή, πάλι μέχρι να έρθει ο παίκτης. Γι' αυτόν τον λόγο περιμένουμε. Είναι όμως μια πιθανότητα σημαντική το να έρθει αυτός ο ποδοσφαιριστής, όσο δύσκολο και αν είναι. Και βέβαια αυτός ο παίκτης μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Να πούμε ότι πέρα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που προανέφερα, θα υπάρχουν και άλλες κινήσεις μεταγραφικές και με δεκάρι και με σεντερφόρ και με εξτρέμ, παίκτες που βρίσκονται στη διαδικασία των τελικών συζητήσεων με την ΠΑΕ Άρης. Δεν ξέρω αν περιμένει ο Άρης να πάει σε μια λογική πολλαπλών ανακοινώσεων, αλλά σίγουρα αυτή την εβδομάδα δεν γίνεται παρά να υπάρξουν ανακοινώσεις ενίσχυσης του ρόστερ, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία πλέον συγκέντρωσης στις 2 Ιουλίου και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει πρώτιστα και το βασικότερο όλο είναι να έχουμε ένα ποσοστό 80% να πω της ομάδας στο βουνό που θα δουλέψει τη φυσική της κατάσταση και το 100%, okay, μπορεί τώρα ένας παίκτης να έρθει και τον Αύγουστο, στην Ολλανδία για τις 10 εκείνες μέρες που στην ουσία θα μονταριστεί η ομάδα από τον Ερέρα και με τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα επί Ολλανδικού εδάφους μέχρι 5-6 Αυγούστου που θα παραμείνει στην Ολλανδία. Οπότε στην ουσία έχουμε 10-15 μέρες για να ολοκληρωθεί ή τέλος πάντων σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να σχηματοποιηθεί το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Πάμε όμως στις γραμμές, πάμε στις δικές τοποθετήσεις, αφού πρώτα σας πω ότι ο Αβράμογλου είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ΕΔΕΣ 9. Τηλεφωνάκι 5-13-094, θαυματουργά, φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εφαίρει, έλα και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Stoiximan.gr, συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα Smart Notifications και βέβαια τώρα μπορείτε να μπείτε και να παίξετε live και τα παιχνίδια του Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. 1-1 Αίγυπτο-Σαουδική Αραβία, 2-0 η Ουρουγουάη την Ρωσία μέχρι στιγμής. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Έλα. Πού να έρθω? Έχει καμιά καλή παραλία να έρθω? Να μου πεις πότε θα γίνει η πρώτη, έλα στην πρώτη. Εγώ πιστεύω δεν θα γίνει Δευτέρα, ξέρεις. Η πρώτη είναι, καταρχήν δεν είναι πρώτη με την έννοια που το λέμε. Ό,τι και να είναι. Η πρώτη είναι μια πρώτη συγκέντρωση για να κάνουν ιατρικά. Άρα δεν γίνεται να μην γίνει, είναι προγραμματισμένο. Δεν μου λες. Πέντε παίκτες να έχεις, οι πέντε θα πάνε να κάνουν ιατρικά. Ο Τσουμάνης θα είναι στην πρώτη. Ο Τσουμάνης αυτή τη στιγμή δεν έχει συμβόλαιο. Δεν έχει. Και είναι αλήθεια, δεν έχω ασχοληθεί να ρωτήσω για τον Τσουμάνη. Ο Βαλεριάνος. Ο Βαλεριάνος έχει συμβόλαιο, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι στην πρώτη. Μα θα είναι, όσοι έχουν συμβόλαιο θα είναι. Εκτός αν το λύσουν μέχρι την πρώτη. Θεωρείς ότι έχει οικονομικό θέμα και δεν προχωράει ακόμα τις ανακοινώσεις, είναι άλλα τυπικά? Επειδή για τις δύο περιπτώσεις ξέρω ακριβώς τι γίνεται τσεκαρισμένο και από την πλευρά των μάνατζερ των παικτών, τα έχουν βρει
σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα. Απλά αυτό που γίνεται είναι το εξής. Έχω συμφωνήσει σε όλα. Έχω συμφωνήσει. Προκαταβολές, τις δόσεις, το ένα το άλλο. Ναι, οκ, okay, για να ανακοινωθεί. Άλλαξε λίγο στο συμβόλαιο. Θέλω ένα αυτοκίνητο 1600 κυβικά και όχι 1400 κυβικά. Γράψτε το και αυτό μέσα. Γράψε ότι το ενίκιο θέλουμε να είναι 650 και όχι 600 ευρώ. Κάτι τέτοια είναι. Ναι. Αυτό γίνεται. Ξεπερνιούνται δηλαδή. Ναι, υπάρχει. Είναι διαδικαστικά, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό με την ανταλλαγή συμβολέων κτλ. Ο άλλος για να ανακοινώσει. Θέλει να, μπει την, να δει την υπογραφή στο συμβόλαιο. Αυτό που είπες για τους παίκτες με τους οποίους μιλάμε, ναι, και για το δεκάρι παράλληλα με τον Μαρτίνες, εξετάζουμε κι άλλον. Εγώ θεωρώ ότι ο Μαρτίνες δεν είναι φαβορί. Δύσκολα θα έρθει. Και το Γιατί? Θεωρώ για τον ίδιο λόγο που έφυγε ο Πλατέλας. Γιατί ο Μαρτίνες έχει κάποια στοιχεία που αρέσουν, είναι μονοδιάστατος στον δηλαδή κόσμο. Και θα πούμε wow ο Μαρτίνες και το ένα και το άλλο, okay, αλλά δεν αρέσει τον Ερέρα. Δεν λέει ότι είναι κακός παίκτης. Ούτε είπε για τον Πλατέλα ότι είναι κακός παίκτης. Μην μπερδευόμαστε. Αλλά σου λέει, αν είναι να δώσεις 200 και 300, πάρε αυτόν. Αυτό ακριβώς. Όχι γιατί αυτόν. Τώρα, αν δεν μπορείς να τα βρεις, γιατί ο αυτός που σου λέω εγώ κάνει 500, θα πάρεις με το 200 και το 300. Έτσι πάει γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μακάρι να έχουμε 200 και 300, γιατί ο Πλατέλας δεν μπορεί να είναι συμβόλαιο. 200. Μα ο Πλατέλας δεν μπορεί αυτό το συμβόλαιο να είναι αλλαγή. Οπότε εγώ προτιμώ στη θέση του έναν με 200 και ας είναι αλλαγή ο Μπαρκάν. Γι' δηλαδή, αυτό δηλαδή είναι αστείο όσοι λένε ότι το θέμα του Πλατέλα ήταν οικονομικό. Δεν υπήρχε οικονομικό. Το θέμα ήταν ότι ο προπονητής δεν ήθελε. Κοιτάξτε, για αυτά τα λεφτά τον παίχτη. Σε μια διαδικασία ευρύτερου οικονομικού σχεδιασμού. Υπό αυτήν την έννοια θα το δεχτώ. Είναι οικονομικό όταν ο προπονητής λέει ο τρίτος μου ή ο δεύτερος μου δεν θα παίρνει 110. Θα παίρνει 60. Αν με 60 τον κρατάω. Δέχομαι τα θετικά του και τα αρνητικά του. Δεν είναι μαύρο-άσπρο οι μεταγραφές. Όλοι αυτοί που είπαμε, αν είναι να μείνει ο Ντούνις, αν να μείνει ο Μπαρκάν, αν να μείνει ο Πασάς, κάποιοι θα πρέπει να μπαίνουν και αλλαγή. Και δεν μπορεί να είναι ο Πλατέλας αλλαγή. Αυτό ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Γιατί ο Πλατέλας δεν θα δεχτεί να παίζει, να μπαίνει στο 80. Άμα μπορέσεις μαζί με την Κινή να πάρεις και από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω, το Γιαννιώτα πιστεύω θα τον πάνε μέχρι το τέλος. Θα του πούνε ότι. Την Κινή δεν νομίζω να παίζει πλευρά. Εγώ νομίζω θα παίζει κάτι σαν δεύτερο φορ. Έχει δώσει πολλές λύσεις φέτος στον Ατρόμητο, όσοι τον παρακολουθήσανε. Και από το φορ. Αυτό το κρυφό φορ, παιδί μου, που παίζει. Από όλα παίζει. Είναι καλός παίκτης. Αν πάρουμε έναν ακόμα μπροστά, θα είναι πολύ καλό. Θα πάρει σίγουρα center φορ. Και μάλιστα ο προϋπολογισμός στο budget σου εκεί λέει για 300. Γι' αυτό κολλάει και δεν προχωράει του Ισπανού ακόμα, πιστεύω. Είναι ο center four και το δεκάρι. Είναι δύο περιπτώσεις παικτών στις οποίες θα κάνεις μια οικονομική υπέρβαση. Θες να κάνεις μια οικονομική υπέρβαση. Θα την κάνει, αν χρειαστεί. Και? Στο Γιαννιώτα δεν θα την κάνει αν χρειαστεί. Θα την κάνει, αλλά νομίζω ότι ο Γιαννιώτας. Παρά είναι δύσκολο. Να σου πω κάτι. Πες ότι είμαι εγώ Γιαννιώτας και εσύ. Και σου λέει η Πριμέρα Ντιβιζιόν να πας εκεί. Ναι, να σου πω κάτι. Και να είμαι εκτός αποστολής. Γιατί να είσαι εκτός αποστολής? Για να πω ότι πήγα στον Μπερναμπέου. Ακόμα και έτσι να το δεις, ναι. Δεν ξέρω. Θα πάω δεν μια ξέρω χρονιά να είμαι εκτός αποστολής στον Μπερναμπέου. Στον άνθρωπο είναι. Στον άνθρωπο είναι. Κοίταξε, ο Γιαννιώτας είναι ένα παιδί το οποίο έχει παλέψει για να κάνει ό,τι έκανε. Σωστά, και το κέρδισε. Δεν μου λέει σε τίποτα ότι θα παλέψει και εκεί. Εντάξει. Για να πετύχει. Θα μου πεις τώρα, όταν το επίπεδο της Πριμέρα Ντιβιζιόν είναι χάος σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ θα έρθει, θα είναι ο πρώτος μάγκας στο χωριό. Οκ. Okay. Αλλά απ' την άλλη, θα παίξω δύο παιχνίδια κόντρα στη Ρεάλ, ναι. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Να είσαι καλά, Άλεξ. Όλα, ρε παιδιά, μετράνε. Και δεν είναι. Για μένα ο Γιάννης θα ήταν μια καταπληκτική επιλογή για τον Άρη. Καταπληκτική, γιατί νιώθηκε από Άρη. Από εκεί έπειτα έχει μια δυνατότητα το παιδί. Έχει δύο προτάσεις από την Αλαβές, από τη Βαγιαδολίδ. Και μάλιστα στη Βαγιαδολίδη ήταν τη χρονιά που μας πέρασε με απόλυτη επιτυχία. Σου λέει, γιατί να μην συνεχίσω να βρίσκομαι εκεί και πλέον να παίζω κόντρα στο Μέση και τον Ρονάλντο. Απ' την άλλη μιλάμε για τον Άρη. Okay. Ξέρουμε και την αγάπη του για την ομάδα και την προσφορά του στην ομάδα. Σίγουρο είναι ότι αν δεν βρει αυτό που θέλει στην Ισπανία, τότε αυτομάτως ο Άρης, ναι, είναι η ομάδα που του προσφέρει για εντός των συνόρων
ό,τι καλύτερο. Θα το δούμε στην πράξη. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Λίγο πιο δυνατά αν έχεις την καλοσύνη. Έλα, Χρυσάδος. Έλα. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Ηλία Σανοπόλη, καλά εσύ? Έλα, Ηλία, καλά εσύ. Θέλω να ρωτήσω κάτι για ένα παίκτη που ακούστηκε. Θα το πάρουμε αυτό το παίκτη. Ποιος είναι ο παίκτης που ακούστηκε? Ο Κολάσο. Λίγο πριν αυτό έλεγα. Ότι είμαστε στις συζητήσεις και υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά πάντα περιπτώσεις από την Αργεντινή είναι πολύ δύσκολες. Αυτός έπαιζε από την Boca Juniors. Δανεικός έπαιζε φέτος από την Boca Juniors. Είναι δεκάρο, Τι? Δεκάρο, δεν παίζει αυτό. Ναι. Εντάξει, καλούς και τις φαίνεται. Εγώ είδα κάτι πάση. Είναι δεκάρο, καλό. Θα δούμε. Άρα και θα φύγει ο τέτοιος, Τι? Θα φύγει ο Μουμίν, έχει συμβόλαιο. Ο Μουμίν δεν είναι δεκάρι, είναι αμυντικό χάφι, ναι. Ναι, έχει συμβόλαιο αυτό. Έχει συμβόλαιο, θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μουμίν και με όλους. Αυτή τη βδομάδα πιστεύω θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Βέβαια, θα έχουμε ανακοινώσει. Η ΠΑΕ θα στο πει αυτό κι εγώ. Ναι, θα έχει όμως κάποιες ανακοινώσεις. Έτσι λέγεται. Θα διαρκώς πώς πάνε. Δεν πάνε καλά. Γιατί εγώ αγόρασα για αυτό. Μπράβο, καλά έκανες. Και τι να κάνω. Πάμε να με βοηθήσουμε την ομάδα. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Και για το μπάσκετ τι γίνεται, έχουμε κάνει τίποτα? Όχι, για μπάσκετ δεν έχουμε ακόμα, περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει με τον Μπελ, με τον Νταλό, αν θα υπογράψουν αυτοί οι παίκτες τις επόμενες μέρες. Έγινε εκεί σου παίκτες, να δείτε καλή κοπή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ναι. Πας σε break απευθείας. Θα πας, άντε πάνε. Άμα θα όλα φίλε, δεν στα λέω όμως. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο να μην περιμένει, παρακαλώ. Τι έγινε ρε, τα άμαθες? Τα άμαθα όλα, ναι. Ναι. Το πήραμε το Μέση. Το Μέση, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Για πες μου λίγο τώρα ρε εσύ Χρύσανθε. Να σε πω. Μ' ακούς καταρχήν? Ναι. Ναι. Για πες μου, τι γίνεται εκεί με τον Μιλούνοβιτς, αυτόν τον Λεβέντη? Ο Λεβέντης έχει συμβόλαιο άλλο ένα χρόνο. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Είναι δεν θέμα διαπραγμάτευσης. Τίποτα προτάσεις από άλλες ομάδες αυτός δεν έχει? Με 120 χιλιάρικα που πιαστήκαμε εμείς κότσι και δώσαμε συμβόλαιο. Δεν νομίζω. Ποιος θα τον κάνει, ναι. Αυτά είναι λοιπόν ας πούμε τα εγκλήματα. Το έχει πει ο ίδιος. Ο ίδιος ο Καρυπίδης το έχει πει. Το έχει πει ο ίδιος ότι έκανε λάθος τεράστιο εδώ. Τι τεράστιο ρε εσύ να με χρήσανε. Το πληρώνει. Τι τεράστιο. Δεν είναι ότι να όμως ότι πληρώνει. Έχει λοιπόν 120.000 ύπεθος με συμβόλαιο και αυτή τη χρονιά. Είναι 60.000 από την προηγούμενη. Ένα κεφάλαιο λοιπόν 180.000 με ένα παίκτη που δεν πρόκειται να παίξει. Δεσμεμένα, πρόταση δεν υπάρχει φυσικά. Ποιος να τον κάνει πρόταση αυτό για να το δώσει 100.000? Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση. Ναι, λοιπόν, και θα το φας ας πούμε στο κεφάλι. Δεσμεύεις ας πούμε και τον καινούριο σου προπονητή. Θα δούμε, σου λέω. Υπάρχουν μέρες μπροστά που μπορεί να αλλάξει, να δώσεις κάποια χρήματα και να μείνει ελεύθερος. Θα δούμε πώς θα γίνει. Οπωσδήποτε ναι, αλλά κοίταξε να δεις, οι μέρες περνάνε, αυτό το πρόβλημα κατά την άποψή μου θα έπρεπε αυτός να είναι ήδη. Αυτός μπορεί να φύγει 31 Αυγούστου. Οι μέρες περνάνε, τι περνάνε, 31 Αυγούστου μπορεί να φύγει, δεν ξέρεις, τον Πλατέλα εσύ πέρυσι πότε τον πήρες? Ναι, αλλά δυο λεφτά να μην, άσε να με τον Πλατέλα να μην. Πλατέλας τελείωσε υπόθεση. Μα για τον Ατρόμητο, ο Πλατέλας ήταν ό,τι ήταν είναι ο Μιλούνοβιτς για σένα. Ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήθελε να ξεφορτωθεί. Ήταν παίχτης τον οποίο δεν υπολόγιζαν. Δεν σε δεσμεύει, εάν υποθέσουμε ότι 31 Αυγούστου αυτός βρέθηκε κάποια λύση. Μέχρι τότε δεν δεσμεύεσαι εσύ. Μπορείς να κάνεις μια άλλη κίνηση παράδειγμα. Πώς δεν μπορείς.
Εάν δεν έχεις λύση να μας. Αν έχεις τα χρήματα μπορείς να κάνεις όχι μία, πέντε. Το θέμα είναι να έχεις τα χρήματα. Αφού βλέπεις ότι να, με τα πράγματα είναι στριμόκολα. Αλήθεια. Μην αναφέρεις για λεφτά γιατί είναι φανερό να με τι συμβαίνει. Εντάξει, είναι φανερό. Σιγά σιγά τώρα μόλις αρχίσει. Μισό λεπτό. Διώχνεις έναν παίχτη που παίρνει 110 και πάει να φέρεις έναν παίχτη που κάνει 200. Ναι. Άρα. Δεν μιλάω να πούμε για το Πλατέλα. Δεν κάνω να με σύγκριση. Θα σου πω μία κουβέντα να είμαι, γιατί υπάρχει να είμαι κι άλλος λόγος αγωνιστικός. Mm-hmm. Ο Βαλβέρδε θυμάσαι τι είπε στον προπονητή να είμαι, στον Πάκο Ερέρα. Τι, για θύμισε μου, τι, ποιο, πού θες να εστιάσεις. Πες το εσύ. Μην κάνω εικασίες. Μία κουβέντα τον είπε. Ναι. Θα διαλέξεις παίκτες με καρδιά. Παίκτες που θα σκυλιάζουνε. Ναι. Παίκτες που θα έχουν προσωπικά, θα βάζουν και τα πόδια στη φωτιά και θα παίζουν και άμυνα. Εξηγώ τώρα. Ναι. Και καταλαβαίνουν όλοι περί τι πρόκειται. Καλός ο Πλατέλας, αλλά από άμυνα να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Είναι ένα από τα στοιχεία που λέει ο Ερέρα. Τώρα αν αυτός που θα έρθει παίζει... Όλα, γιατί δεύτερο γύρο, δεν θέλω για να κακολογήσω τον παίκτη, προσέφερε να είμαι λοιπόν ας πούμε στην ομάδα χωρίς καμιά λοιπόν αμφιβολία. Χωρίς καμία αφιβολία. Αλλά άλλο β' τεχνική και άλλο να με αυτά. Εδώ όμως υπάρχει ένα οξύμορο περί Παυλίδη και Ντούνι. Θα μπορούσε να πει κάποιος όπως εγώ παράδειγμα, γιατί είπες μία κουβέντα και δεν ξέρω αν αυτή είναι απάντηση του προπονητή σου. 3-0 η Ουρουγουάη. Ναι. Άσε βρε, τσάρου, άσε. Παίζει και στοίχημα ο κόσμος. Πάμε. Εδώ να με τους γαραγιόζιδες. Ναι, πάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, εάν θα μείνει με 40.000 ας πούμε μπορεί να είναι δεύτερη ή τρίτη αλλαγή. Ο Ντούνης παράδειγμα ή λοιπόν ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης είναι άλλη θέση. Λέχτηκε για κάτι τον Παυλίδη υπάρχει θετική εισήγηση από τον Ερέρα. Υπάρχει να είμαι θετική εισήγηση, ναι. Δηλαδή αυτός ο Παυλίδης παίζει άμυνα. Δεν ξέρω γιατί αν παίζει άμυνα. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει θετική εισήγηση από τον Ερέρα, όχι για βασικό βέβαια το παιδί. Άρα υπάρχει θετική σύγκριση. Αυτό το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Μην ξεχνάς, ούτε ένας, ούτε ο προπονητής, δηλαδή, ο προπονητής, Παύλο, μισό λεπτό, ο προπονητής δεν παίρνει έναν τους παίκτες. Δεν άκουσα. Ο προπονητής δεν παίρνει έναν τους παίκτες και λέει ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι. Έχει 20 παίκτες, 25 παίκτες από πέρσι. Ξέρει ότι πρέπει 10-12 να μείνουν. Δεν τον έχουν λοιπόν ενημερώσει. Τους έχει δει, ρε. Τι να τους ενημερώσει. Τους έχει δει όλους σε βίντεο, όλα τα μάτς έχει δει. Όλα τα DVD, όλο το μάτς πήρε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, γιατί τώρα το τίθεται εμένα ένα θέμα. Δεν είναι η Πλατέλα, ας πούμε, εκτός ας πούμε των άλλων, εγώ λέω ότι δεν παίζει και άμυνα. Ναι. Και μου το επιβεβαιώνεις. Ναι. Και κάνω μια απλή ερώτηση, πες ότι έχει μείνει Παυλίδης και Ντούνης. Έστω και σαν τρίτη αλλαγή. Δηλαδή στα 20 λεφτά που θα μπει μέσα μπορεί να είναι και πιο λίγα, μπορεί να είναι να είμαι και παραπάνω. Ναι. Και λόγω τραυματισμού, κάρτες, ας πούμε, αυτά και τα λοιπά. Τον κάνει γιατί θα πάρει 40 χιλιάρικα. Ως τρίτη αλλαγή. Δηλαδή θα έχει ένα συμβόλαιο, λέμε τώρα, π.χ. 40.000. Τον βολεύει να είναι. Το βάζει στο value for money, ρε εσύ, Παύλο. Ε? Το value for money βλέπει ο προπονητής. Σου λέει μου κάνει τρεις δουλειές για τα λεφτά αυτά. Έχω budget τόσο. Είναι λίγο να είμαι περίεργα τα πράγματα πάλι στον Άρη. Εύχομαι να μην μπλέξουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα τους δούμε. Θα δούμε το συνολικό. Κοίταξε να δεις. Εδώ είναι. Φάσκουμε και αντιφάσκουμε για ναι. Τον ίδιο λόγο. Για την άμυνα, παράδειγμα. Πάντως, στο οικονομικό κομμάτι, ο Άρης πέρασε και από το δεύτερο στάδιο της επιτήρησης χωρίς προβλήματα. Τα είδα πριν από 10 ώρες, ας πούμε, λοιπόν, από το τάμπλετ. Είναι, αλλά όταν μιλάμε για τα οικονομικά όμως. Όταν μιλάμε για τα οικονομικά και ακούμε τόσα πράγματα. Στην ΕΠΟ πας και σε ελέγχει. Θα δείξει εσύ, Σαλτίδη. Ναι. Να είμαι λίγο πολύ στο ίδιο πλαίσιο, να έχω ένα παίκτη βαρύδιο που με τυρανάει 2 χρόνια, δεν έχει προσφέρει απολύτως ας πούμε τίποτα. Υπάρχουν και αυτά. Να είμαι πάλι σε θέση να μην βρω να με λύσει. Υπάρχουν να υπάρχουν κάποιες διφορούμενες αποφάσεις για μένα. Τέλος πάντων, εντάξει, εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα. Στην πράξη, καλώς, στην πράξη. Έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Στην πράξη θα τα δούμε, παιδιά. Θα τα δούμε στην πράξη, αν θα πάνε καλά ή όχι, αν θα έρθουν καλύτεροι παίκτες ή όχι. Θα τα δούμε όλα στην πράξη. Λίγο πριν το τέλος, 3-0 η Ουρουγουάη την έχει κάνει γιογιό τη Ρωσία. Και την ίδια στιγμή
Σαουδική Αραβία. Σωστά το έχω πει μέχρι τώρα. Ωραία. Θα αποκλειστούν κιόλας, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τους ξαναμπερδέψουμε. Με την Αίγυπτο είναι στο 1-1. Έχασε μια ευκαιρία πριν ένα τέτα-τέτη Αίγυπτος. Απίστευτο. Και τώρα είναι η Σαουδική Αραβία στην επίθεση. Τώρα μου πάρει και τρίτο πέναλτι. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει. Ο φιλός του 495 λέει. Μέγα λάθος Καρυπίδη να συντάσσεται με τους άλλους άστεγους και να μην κλείνει μόνος του το τηλεοπτικό. Αυτοί που τώρα είσαι μαζί του στην πρώτη στραβή που θα κάνεις, θα σε στείλουν όπως κάνανε και με τον Ηρακλή. Φίλε μου, τι να κλείσει μόνος του, 1,3. Να πάρει 1,3, αυτό του δίνουν μόνο του. 1,3. Δεν γίνεται. Και επιτέλους θα πρέπει στον Άρη να μάθουμε να λειτουργούμε και σε ένα σύνολο. Αυτό το μόνοι μας, ενώ τα πόδια μας είναι γυάλινα, δεν γίνεται. Θα πρέπει κάποια στιγμή και φίλους να έχουμε και συμμάχους να έχουμε και τα πάντα να έχουμε. Πρόσεξε, όχι να ανέβουμε σε άρμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως να λειτουργήσουμε προς όφελος του συλλόγου. Και όταν είναι 1,3 αυτό που σου δίνει μόνος, δεν γίνεται να είσαι έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει. Και θα δούμε εκ του αποτελέσματος αν συμφέρει ή όχι. Και αν η τακτική που ακολούθησε στο συγκεκριμένο κομμάτι τον βοηθάει ή όχι. Ορίστε, Όφη έκλεισε μόνος του. Μπράβο, 1 εκατομμύριο πήρε. Ένα. Να πήγαινε και ο Άρης να πάρει το 1,3 και να ήταν να λέγαμε ότι είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι έτσι. Ας αφήσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει το θέμα. Και θα δούμε από στην πράξη αν θα είναι θετική ή όχι η επιλογή αυτή που γίνεται. Από την πλευρά της διοίκησης. Θα το δούμε στην πράξη. Μην λέμε από τώρα αν είναι λάθος ή σωστό. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα εξελιχθεί σε λάθος ή σωστό. Το συγκεκριμένο θέμα. Και επειδή κυκλοφορεί κιόλας ότι δεν θα πάει ο Άρης στην συνάντηση με τον Βασιλιάδη, η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι θα πάει. Θα είναι παρόν ο κύριος Καρυπίδης στη συγκεκριμένη συνάντηση. Άλλο δεν έχω δικαίωμα ψήφου γιατί ακόμα δεν έχει εγγραφεί ο Άρης και ο Όφη δεν έχουν εγγραφεί στην Super League, γιατί πρέπει να επικυρωθεί το πρωτάθλημα πρώτα από τη Football League και όλα τα υπόλοιπα. Και άλλο δεν πάω στη συνάντηση με τον Υπουργό. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά. Και είναι σημαντική πάντως από κάθε άποψη η συνάντηση που θα έχουν οι ομάδες και η Λίγκα με τον κύριο Βασιλιάδη. Είναι σημαντικό γιατί νομίζω η λύση θα δοθεί από εκεί. Με αυτά τα οποία ζητάει και ο Βασιλιάδης από την πλευρά του, αλλά νομίζω ότι η λύση θα δοθεί από εκεί. Με αυτή την κεντρική διαχείριση μέσω NovaCert. Θα το δούμε και αυτό στην πράξη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει να περιμένουμε τη συνάντηση αυτή της Τετάρτης. Πλέον υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στη Λίγκα και θα πάνε να περάσουν αυτά τα ζητήματα και την Παρασκευή από την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, ώστε να δρομολογηθούν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και βέβαια και το σύστημα με το οποίο θα παίξουν οι 16 ομάδες την φετινή χρονιά, με το πώς θα βγαίνουν Ευρώπη, πόσοι θα υποβιβάζονται, πόσα αν θα γίνουν play-off, play-out και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά θα δρομολογηθούν σε ένα μεγάλο βαθμό, νομίζω, την Τετάρτη στη συνάντηση ανάμεσα στις ομάδες και τον Υπουργό Αθλητισμού. Το μάτς της Ουρουγουάης με την Ρωσία έληξε. Τρίμπαλο. Οι διοργανωτές έφαγαν ωραιότατο τρίμπαλο. 3-0 η Ουρουγουάη. Μένει να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι. Θέλει ένα λεπτό περίπου. Θα περιμένουμε να δούμε αυτό το λεπτό και αν θα αλλάξει κάτι ή αν θα πάρουν από ένα βαθμό η Αίγυπτος με τη Σαουδική Αραβία. Και μετά θα σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, για να δούμε τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Η Σαουδική Αραβία είναι αυτή που έχει την μπάλα. Και αλλάζουν πάσες. Δεν τους βλέπω και πολύ όρεξά τους και τη μία και την άλλη πλευρά. Μια τελευταία επίθεση θα κάνουν οι Σαουδάραβες. Να τη δούμε. Για να δούμε αυτή τη φάση για τη Σαουδική Αραβία μέσα στην περιοχή. Από τη δεξιά πλευρά θα χαθεί η μπάλα, θα βγει μια σέντρα, ένα σουτ, γκολ! 2-1 η Σαουδική Αραβία στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τι να πω τώρα, αύριο στον Ασλαμά που θα έρθει και θα μου ξεφωνίζει τον Κούπερ. Πες ρε φίλε τώρα. Πες ρε φίλε, τι να πω αύριο στον Ασλαμά τώρα που θα ξεφωνίζει τον Κούπερ.
τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, 2-1 με τον γκολ αυτό στο 4 και 41 βγήκε, ενώ είχε δείξει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Στο 4 και 41 μπήκε το γκολ από τους Σαουδάραβες. 2-1, 0. Ναι ρε φίλε, τους πήγε όμως το Μουντιάλ ο Κούπερ μετά από 535 χρόνια. Και ο Παραγούλιας όταν πήγε συγχωρεμένος στην Εθνική το 90, πήραμε βαθμό. 4 φάγαμε την Αργεντίνη, 4 από την Ιγυρία, όχι 2 από την Ιγυρία και 4 από τους Βουλγαρούς. Έχασα από τη Σαουδική Βουλγαρία όμως. Δεν έχει σημασία. Τι, τρίτη βγήκε. Από την Ιγυρία έχασε. Φοράει πράσινα σαν τη Σαουδική Αραβία. Φεύγω. Μετά, αφού έβγαλα και τον Άσο της Σαουδικής Αραβίας, νομίζω ότι μπορώ να αποχωρήσω κύριε Καβαδία. Ε? Αυτά. Να είστε καλά. Αύριο πάλι. Για χαρά.